Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους γονείς του πρώτου δημοτικού Λατσών, παιδιών που φοιτούν εκεί. Πρόκειται για αποκοπή 78 δέντρων με αφορμή τις ανάγκες κατασκευής περιφραξής. Έλαβα χθες βράδυ, κυρίες και κύριοι, ένα τηλεφώνημα από γονείς οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη αγανάκτησή τους. Πήγαμε εκεί στο σημείο μαζί με την Όλγα την Κωνσταντίνου, συνδυόμαστε μαζί της για να δούμε ακριβώς τι καταγράφει το ρεπορτάζ. Όλγα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Από το πρώτο δημοτικό σχολείο Λατσών, όπως όλοι θυμόμαστε, πέρσι το καλοκαίρι το Υπουργικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει ένα μεγάλο κονδύλι έτσι ώστε να δημιουργηθούν περιφράξεις έτσι έξω από τα σχολεία με σκοπό την ασφάλεια των μαθητών. Εδώ στο δημοτικό σχολείο των Λατσών ξεκίνησαν οι εργασίες. Ωστόσο, όταν ήρθαν οι γονείς, βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο πραγματικά θέαμα. Και αυτό γιατί τα δέντρα που βρίσκονταν μπροστά από το σχολείο εξαφανίστηκαν μέσα σε μία μέρα. Έχω δίπλα μου τον πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων του Σχολείου, κύριο Κωνσταντίνο Πετούση, για να μας πει ακριβώς τι έχει συμβεί. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Την περασμένη εβδομάδα ήρθαμε ένα πρωί και είδαμε όλα τα δέντρα που με κόπον ο Σύνδεσμος Γονέων είχε φυτέψει με πολύ αγάπη για τη δημιουργία των περιφράξεων που έχει αναγγείλει ο Υπουργός. Δυστυχώς, με τα λύπης μου βλέπω ότι 78 δεντρίλια έχουν κοπεί από ρίζας και είναι λυπηρό, γιατί εμείς οι μεγάλοι έπρεπε να είμαστε το υπόδειγμα προς τα παιδιά μας. Βλέπουμε την πίκρα και την άγνοια των μωρών που μας ρωτούν γιατί κόψαμε τα δέντρα και τι θα μπορούσαμε να απαντήσουμε σε έναν παιδάκι των 10 χρονών. Από πείρας βλέπω ότι μπορούσαμε τα περισσότερα από αυτά να μην τα κόβαμε. Υπήρχαν πολλοί τρόποι. Δυστυχώς μάθαμε όλοι να κρυβόμαστε πίσω από τους νόμους, για μένα προσωπικά λανθασμένους, και η απάντηση δυστυχώς του Τμήματος Δασών, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν είναι 16 πόντι και πάνω διάμετρος, εάν είναι δυνατόν. Παρακαλούμε, ελπίζουμε να είμαστε το τελευταίο σχολείο που τη χάνει αυτή τη κακή διαχείριση και ελπίζουμε σε έναν καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Το πράσινο είναι η ζωή και η χαρά της ζωής. Τι δέντρα ήταν αυτά? Ήταν και μικρά κυπαρίσια που ήταν στο ύψος των 3 μέτρων. Ένα δέντρο στην Κύπρο για να μεγαλώσει χρειάζεται πάρα πολλές δεκάδες χρόνια. Εμείς τα ποτίζαμε με τα λοιπάσματα τους όλα και καταφέραμε μέσα σε 10 χρόνια να τα φέρουμε σε αυτή την κατάσταση. Και δυστυχώς είναι ένας δρόμος, όταν το δείτε, που περνούν δεκάδες αυτοκίνητα καθημερινά, που θα μπορούσαν άνετα όλα τα καυσαέρια από τα αυτοκίνητα τώρα που θα πάνε. Απορροφούσαν όλα τα καυσαέρια τώρα αυτοκίνητο. Και έκαναν και σκιά στο μεγαλύτερο μέρος εδώ, όπως βλέπουμε τις πρόσωψες του σχολείου. Μετά ζητάμε πράσινα σχολεία. Πώς όταν εμείς οι ίδιοι οι μεγάλοι κόβουμε τον πνεύμα αντί της Κύπρου μας, τι θα ζητήσουμε από τους νέους? Είναι πολύ λυπηρό αυτό που έχει γίνει. Θεωρούσατε ότι θα μπορούσαν να μην κοπούν τα δέντρα και να γίνουν παράλληλα οι εργασίες? Βεβαίως. Μπορεί οποιοδήποτε καταλάβει από οικοδομικές εργασίες να έρθει εδώ και να κρίνει από μόνος του. Είναι κρίμα πραγματικά. Εσείς, από ό,τι έχουμε αντιληφθεί, έχετε φυτέψει και άλλα δέντρα τις προηγούμενες χρονιές και τους προηγούμενους μήνες σε άλλα σημεία του σχολείου. Αλλά τώρα ότι κόπηκαν αμέσως άλλα. Τα τελευταία 10 χρόνια φυτέψαμε στο πρώτο δημοτικό Λατσών γύρω στα 180 δέντρα για να έχουμε πράσινο στο σχολείο μας. Και βλέπουμε ότι οι κόποι μας, που με όλη την αγάπη δώσαμε στα παιδιά μας, έχουν πάει χαμένοι. Θα προσπαθήσουμε ξανά για ακόμα πιο πράσινο σχολείο, αλλά ξανακρούω τον κόδωνα προς τους αρμόδιους να είναι πιο προσεκτικοί σε κάθε ανεξέλεκτο οικοδόμων ή
οποιοδήποτε κάνει εργασίες στο σχολείο να είναι πιο προσεκτική. Είναι κρίμα πραγματικά. Η σχολική εφορία τι σας έχει πει όταν τους υποβάλλατε το παραπονό σας? Δεν θέλω να σχολιάσω τι μου είπε η σχολική εφορία. Προτιμώ να τη ρωτήσετε κατηδίαν, αλλά και αυτοί κρύφτηκαν πίσω από τον νόμο των 16 χιλιοστών. Πραγματικά είναι κρίμα. Πραγματικά. Κωνσταντίνε, δεν ξέρω όσοι γνωρίζουν το σχολείο, θυμούνται ότι μπροστά από την είσοδο βρισκόταν έτσι μια όαση πρασίνου από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό το σκηνικό έχει αλλάξει τις τελευταίες μέρες, αφού όλα αυτά τα 78 δέντρα έχουν βασικά ξεριζωθεί, έχουν κοπεί. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι άλλο, να ρωτήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο που τον έχουμε εδώ δίπλα μας. Όλγα μου, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι προφανώς και ο Σύνδεσμος Γονέων εκεί στο σχολείο και σε κάθε σχολείο είναι υπέρμαχοι της κατασκευής περιφράξεων για λόγους ασφαλείας μετά και τα περιστατικά που είχαμε το τελευταίο διάστημα. Αλλά αν αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βρούμε μία λύση που να συνυπάρχει το πράσινο και το πράσινο να το μετατρέπουμε για τον πετόν, με όλον τον σεβασμό, αυτό το πράγμα δεν το θέλουμε. Θέλουμε κάτι το οποίο να διατηρεί και το πράσινο, αλλά την ίδια ώρα να υπάρχει και ασφάλεια. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά το σημείο και καταθέτω και την προσωπική μου απογοήτευση για την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα. Αυτό μας έχει πει και πριν λίγο ο κύριος Κωνσταντίνος, ότι θα μπορούσε να συνυπάρξουν ταυτόχρονα και το πράσινο, αλλά και η περίφραξη. Σωστά? Είσαστε υπέρ του να δημιουργηθούν οι περιφράξεις στα σχολεία? Βεβαίως είμαστε υπεύθυνοι. Και καλό ξανά για τελευταία φορά τους αρμόδιους να ξαναμελετήσουν όλα τα σχέδια περιφράξεων, γιατί υπάρχουν κενά, να τα δουν λεπτομερώς ένα προς ένα. Καλό και στο σχολείο μας να τους δείξω τα δικά τους λάθη που αυτοί έγκριναν και να δουν τα παιδιά μας ένα καλύτερο μέλλον. Πράσινα σχολεία. Είναι η μόνη σωτηρία και ένα από τα δώρα που θα μπορούσαμε να δώσουμε σε όλα τα παιδιά μας. Θα προσπαθήσετε να φυτέψετε άλλα δέντρα έτσι ώστε να αντικαταστήσετε αυτά που έχουν χαθεί? Σίγουρα ο Σύνδεσμος Γονέων προσπαθεί πάντοτε τα τελευταία χρόνια και να έχει πράσινα σχολεία. Να κάνει έργα, να σας πω, τα τελευταία 10 χρόνια σαν σύνδεσμος δαπανίσαμε πέραν των 60.000 ευρώ από τα ταμεία του συνδέσμου για διάφορα έργα στα σχολεία. Τίποτε άλλο δεν μπορώ να πω. Επενδύουμε στο πράσινο, επενδύουμε στην μόρφωση των παιδιών μας, αλλά πρέπει και όλοι μαζί να τα προστατεύσουμε όλα αυτά για να έχουν και οι επόμενες γενιές. Γιατί μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε ακόμα και στον 21ο αιώνα πόσο σημαντική είναι η παρουσία των δέντρων, όχι μόνο στα σχολεία, αλλά γενικότερα σε όλον τον κόσμο. Σίγουρα. Είναι τελευταίες ειδήσεις σε όλα τα κανάλια, σε όλον τον κόσμο. Πράσινη γη. Τελεία. Πράσινη γη. Δεν έχουμε άλλη σωτηρία. Βασικά η κάθε πράξη μας στο περιβάλλον φαίνεται ότι έχει αντίκτυπο γενικότερα. Οπωσδήποτε, σίγουρα.